Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι πολίτες γινόμαστε έξαλλοι. Όταν το λέει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ότι σε υποθέσεις τις οποίες διερευνούσε, με μίζες, με μη συμβατές προς τον νόμο αποφάσεις, με ευνοϊκές και φωτογραφικές διατάξεις για ορισμένους, με μια σειρά από απαράνομες ενέργειες, και έρχεται το ελληνικό κοινοβούλιο ή, γιατί λέτε, με νομοθετικές ρυθμίσεις στη Βουλή, να καλύψει αυτούς οι οποίοι έχουν παρανομήσει, τότε πραγματικά ο ελληνικός λαός κάνει θυσίες οι οποίες δεν βρίσκουν αντίκρισμα. Ναι, αλλά εδώ να το συμπληρώσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Μήπως θα έπρεπε όμως να είσαστε και πιο συγκεκριμένος για ποιες υποθέσεις. Στα δικαστή, στη δικαιοσύνη, λέει, θα πει τα ονόματα. Ναι, εντάξει, αλλά όταν δημιουργείται όμως μια εντύπωση. Για να τον ακούσουμε. Πολύ γενικότερα. Ακριβώς τι έγινε. Ο κύριος Καμπέρος έκανε μια επερώτηση. Μου τη διεβίβασε ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ απήνυσα στον κύριο Μητσοτάκη ποιες είναι αυτές τις περιπτώσεις και την απάντησή μου την κατέθεσε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης απήνυσε. Δηλαδή αυτά που διαβίβασε ο Μητσοτάκη τα έδωσε. Μπορούσε να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ερωτά το. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων ή τροπολογιών, οι οποίες κάλυψαν ορισμένες έρευνες που έκανα εγώ υπορίσματα. Τα αναφέρει συγκεκριμένα οι εφημερίδες, 14 περιπτώσεις είναι, οι οποίες οι περισσότερες ήταν, χαριστήκανε ή νομοποιηθήκαν εκ των υστέρων απαιτήσεις δημοσίων για καταβολές αχρεωστήτων ποσών ή νομοποίησης δαπανών εκ των υστέρων ή άλλες περιπτώσεις που κρίθησαν μη τιμωρητές. Τώρα, να τις διαβάσω. Αν προς 800 ευρώ μπαίνω φυλακή και το άλλο φέρανε νόμο για να μπορέσει να μην τα πληρώσει. Εάν ο Έλληνας πολίτης καθημερινά ζει με το χτυποκάρδι ότι θα του πάρουν το σπίτι, ότι θα πάει φυλακή και κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, είτε αυτός λέγεται ΟΣΚ, είτε αυτός λέγεται ο Κανά, είτε αυτός δεν ξέρω πώς λέγεται, για να αναφέρομαι σε κάποιες υπηρεσίες και σε κάποια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε κάποιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε κάποιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν λοιπόν όλοι αυτοί έχουν βάλει τις υπογραφές τους για να φύγει χρήμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα τον μαλώσετε κιόλας τώρα. Όχι, άλλο δεν θα τον μαλώσω. Μήπως πρέπει να το διώξουμε, γιατί έκανε αυτή την κακή πράξη. Δεν έχετε καταλάβει, μου φαίνεται. Μα κοιτάξτε. Θα είσαστε στη Βουλή και κοιμηθήκατε αργά. Όχι. Αντιλαμβάνετε τις οποίες. Αν δεν ολοκληρώσω όμως την. Το συλλογισμό μου μπορείτε να μου κάνετε. Έχει κάνει έκθεση ο άνθρωπος. Εσείς έχετε καταλάβει τον κύριο Ρακητή, τον έχουμε φέρει εδώ για να τον μαλώσουμε. Μα έτσι που τον ρωτάτε, αυτό έδωσε τα στοιχεία πολύ συγκεκριμένα. Τι θέλετε να κάνετε. Κατάληξα με το ερώτημά μου. Με συγχωρείτε. Να καταλήξω με το ερώτημά μου. Θα καταλήξετε. Εάν λοιπόν. Αναδείξτε το θέμα που έθεσε. Εγώ άκουσα με σεβασμό την έκθεση. Αναδείξτε το θέμα που έθεσε. Αναδείξτε τις περιπτώσεις μία-μία. Πρέπει να έχει συνέχεια μας τον Παναγιώτη. Βεβαίως θα έχει συνέχεια αφού είναι. Αφήστε να κάνω τη δουλειά μου, σας παρακαλώ. Είναι έγγραφο στη Βουλή. Πρέπει να έχει συνέχεια. Τώρα συμπεριφέρεστε όπως σας συμπεριφέρατε κατά δίκο στη Βουλή. Τις δημοσιέψατε. Εγώ λέω να έχει συνέχεια. Ορίστε. Λέω αυτό. Μπορεί να μου λέτε συνέχεια. Δεν μου λέτε, κύριε Ραφαζάνη, επειδή είμαι. Αλλά να τη πούμε εμεί. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχετε βάλει θέμα, κύριε Ραφαζάνη. Κύριε Ραφαζάνη, όχι, σας διακόπτω. Έχετε βάλει προσωπικό θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ανακαλέσετε. Επειδή νομίζετε τι, επειδή είσαστε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχετε δυνατότητα να προσβάλλετε έναν δημοσιογράφο. Σας είπα εγώ ότι. Να προσβάλλετε. Να παρακαλώ, τρόπο να καλέσετε. Ακούστε λοιπόν την ολοκλήρωση του ερωτήματός μου και θα δείτε που θα μου ζητήσετε συγγνώμη. Κύριε Επιθεωρητά, ακούγοντας αυτά τα πράγματα ο ελληνικός λαός, ότι κάποιοι βάζουν εμπόδιο στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να κάνει τη δουλειά του με φωτογραφικές ρυθμίσεις που φέρνουν στη Βουλή. Βγαίνει από τα ρούχα του. Και όχι απλά είμαστε μαζί σας. Καλά κάνετε και τα δημοσιοποιείτε για να έχετε σύμμαχο τον ελληνικό λαό απέναντι σε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους οι οποίοι μπορεί να στείλουν έναν άνθρωπο για 100 ευρώ στη φυλακή ενώ κάποιους δικούς τους από τον κομματικό σωλήνα με νομοθετικές ρυθμίσεις τους απαλλάσσουν. Καλυφθήκατε. Απολύτως έχω εντύπωση. Βεβαίως καλύφθηκα. Παναγιώτη μου, γιατί το θέμα, κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε. Κύριε Παπαδάκη, εμείς λέμε για το θέμα, ότι θέλει συνέχεια. Το θέμα επειδή είναι μεγάλο και εδώ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγγέλει, είναι ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης. Λοιπόν, και επομένως και πρέπει να αναδείξουμε. Και θα συμφωνεί απολύτως και ο κύριος Παπαδόπουλος εμείς. Νομίζω όλοι πρέπει να συμφωνούμε, αλίμονο. Αναδεικνύει συγκεκριμένα θέματα.
Μιλάμε για νομοθετικές ρυθμίσεις πολύ συγκεκριμένες. Τώρα, τι ονόματα μου λέτε, όταν λέει ότι εδώ, ας πούμε, έχω, παίρνω τις περιπτώσεις, ας πούμε, ότι στον ΟΣΚ, Οργανισμό Σχολικών Στηρίων, το 2009 εντοπίστηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε, 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων. Η εισαγγελία πρωτοδικών άρχισε διώξεις για απιστία στα μέλη του ΔΣ του ΟΣΚ, αλλά με το άρθρο 39, παράγραφος 2 του νόμου ΤΑΔΕ 424, νομιμοποιήθηκαν ανανθρωπικά υπερβάσεις. Είδατε λοιπόν αυτό, τι ονόματα να πει, ας πούμε. Τα βλέπετε, είναι φως φανάρι εδώ πέρα. Εδώ λέει και το άλλο το οποίο είναι πιο σημαντικό. Λέτε, αυτό είναι τρομακτικό. Μπορεί κάτι... η Βουλή, η πλειοψηφία της Βουλής. Αυτό που λέτε δεν είναι τίποτα. Ακούστε ρύθμιση. Νόμος 2554 του 2014. Ναι. Τροποποιείται, μένει για 20 μέρες και μετά επανέρχεται ο νόμος 4262 του 2014 με τον οποίο απαλλάσσονται εκείνοι στους οποίους είχαν φανεί ότι υπάρχουν... ότι υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες. Είναι έτσι, κύριε Ρακετζή, δεν είναι? Είναι ακριβώς, αλλά η δικαιολογία ήταν εκ παραδρομής σε τέτοιο αυτό το άρθρο. Α, εκ παραδρομής, τόση παραδρομή. Το πιστεύετε εσείς με την εμπειρία που διαθέτετε ότι είναι εκ παραδρομής? Το γέλιο σας είναι η απάντηση. Εγώ λέω την επίσημη εκδοχή. Την επίσημη. Αλήθεια, είναι πολλές οι περιπτώσεις που με τέτοιες ρυθμίσεις νομοθετικές απαλλάσσονται άνθρωποι και αυτή... χάνει και το ελληνικό δημόσιο χρήμα. Το PSI, εδώ το PSI απαλλάχθηκαν οι τράπεζες και οι διοίκησης τράπεζας Ελλάδας. Είναι πολλές, για ποινικά αδικήματα. Εγώ δεν ξέρω πώς είναι. Απλώς ανέφερα τις περιπτώσεις των υποθέσεων που εγώ είχα χειριστεί. Άλλες περιπτώσεις δεν τις ξέρω, ούτε μπορώ να επιληφθώ αυτό. Εγώ έκανα πορίσματα, επιθεωρήσεις, έστειλα στους εισαγγελέα ανθρώπους, έκανα καταλογισμούς, ζήτησα να γίνω. Και κάποιοι πήγαιναν στη Βουλή και έφεραν νόμους καταθέτες. Εσείς... Αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, δεν το ξέρω, ούτε με αφορά. Εγώ ξέρω μόνο τις υποθέσεις που εγώ χειρίστηκα. Με άλλα λόγια λέτε λοιπόν, εσείς κάνατε τη δουλειά σας. Κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και πέρασαν τροπολογίες. Έτσι, πέφτανε οι τροπολογίες και τους αθωώνανε πριν πάνε οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Το κατάλαβα σωστά? Σωστά το καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, όμως, και έχουμε και καθηγητή εδώ της νομικής. Αυτό μπορεί και η βουλευτή. Πολύ σοβαρό. Μπορεί θέμα. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, να πάρει μια άλλη μορφή πια. Να, δηλαδή, να αυτές αυτή καταγγελία. Αυτές οι υποθέσεις να προχωρήσουν. Δεν είναι καταγγελία εκπομπής. Είναι τετελεσμένα σε αυτές, δεν μπορούν να ανατραπούν οι νόμοι. Διότι δημιουργήσαν τετελεσμένες καταστάσεις. Μπορούν όμως. Μπορούν, κύριε Ρακητζή, όπως είναι γνωστό, να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και εκεί θα δούμε. Παρέμβαση εισαγγελέα μπορεί να γίνει τώρα? Φυσικά και μπορεί να γίνει. Μετά από αυτά τα οποία αποκαλύπτει ο Δήμος. Όταν δει ότι εξαλείφεται ποινικός νόμος. Φυσικά μπορεί να γίνει. Αλλά το αξιόποινο δεν μπορεί να κάνει. Αλλά θα ήθελα να σας πω. Είναι το άρθρο 2. Αυτές οι τροπολογίες έχουν ψηφιστεί από βουλευτές όμως. Θα ήθελα να ψηφιστεί από βουλευτές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή κάποιο την έφερε στη Βουλή και μετά κάποιο τις ψήφισε. Από την κυβέρνηση μου ψήφισε. Κυβερνητική πλειοψηφία. Με καταγγελία της αντιπολίτευσης. Και θα φανεί από τα πρακτικά ποιοι το ψήφισαν, κύριε Λαφαζάκη. Αυτό δεν είναι. Κύριε Παυλόπουλε, μπορεί να ανοίξει ο φάκελος αυτών των υποθέσεων ξανά στην κυβέρνηση? Ακούστε, κύριε Λαφαζάκη. Υποχρεωτικά θα ανοίξει μετά τις καταγγελίες του κύριου Ρακητζή. Θέλω όμως να το πω και φαντάζομαι ο κύριος Ρακητζής με ξέρει, τον ξέρω, θα συμφωνήσει. Το τελικό συμπέρασμα, κύριε Επιθεωρητά, το βγάλουμε όταν ακριβώς προκύψει, ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως εγώ δεν βγάζω.